ότι οι αδελφοί μας, όσο πολεμένοι και να είναι σαν τον πλούσιο στην κόλαση, θα παίρνουν μία χαρά. Και ο πλούσιος μεν ήθελε να πάρει μία μικρή τοπική χαρά στιγμιαία, για φανταστείτε τώρα εδώ αυτή τη χαρά να την πάρουμε εδώ και να μας αγγίξει μέσα η χάρη του Θεού και να πάμε στην Εκκλησία να αναγεννηθούμε, να εξομολογηθούμε, να πάμε να πάρουμε το σώμα και αίμα Κυρίου και να ζήσουμε όπως ακριβώς θέλει ο Κύριος, που ο Κύριος είπε «Τούτο εστί το σώμα μου, το αίμα μου». Όποιος πάρει το σώμα μου και το αίμα μου θα δει τη Βασιλεία, την αιώνια ζωή. Άρα η Εκκλησία περιμένει για αυτή τη μεγάλη χαρά. Λοιπόν, επειδή ο περισσότερος κόσμος, αδέρφια μου, με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η χαρά αυτή δεν προβάλλεται, αλλά προβάλλεται μία ψεύτικη χαρά, ας κάνουμε έναν αγώνα που κάθε άνθρωπος που λέγεται χριστιανός, ας την ευγάλει τη χαρά αυτή σε οποιοδήποτε άνθρωπο και να μην τη φυλάμε για αυτόν που έχει τη χαρά. Να τη σκροπάμε παντού. Παρακαλώ. Το... Εξεπούσες 42. Η νηστεία του Μωυσέως έγινε για το υγειρικό φρόνημα των Ισραηλιτών. Τα μαθήματα των Αγίων έγιναν για τη δική μας αραθμία. Νήστευαν και κακοπαθούσαν για τη δική μας ακράτεια και σαρκικότητα. Οι θερμές τους προσευχές γίνονταν για μας που δεν είμαστε πρόθυμοι στην προσευχή. Η νηστεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην έρημο έγινε για τη δική μας ακράτεια. Τα χέρια του απλώθηκαν στον Σταυρό γιατί τα δικά μας απλώθηκαν στον απειγορευμένο καρπό και απλώνονται σε κάθε τι που απαγορεύουν οι εντολές του Θεού. Ας προσευχόμαστε και ας κακοπαθούμε για τη σωτηρία των άλλων. Έτσι προσευχόταν, έκλαιε και επέφερε η Αγία Μόνικα για το παιδί της. Και τα δάκρυά της το έσωσαν. Χάρισαν έτσι στην Εκκλησία τον Ιερό Αυγουστίνο. Βλέπουμε εδώ ότι η νηστεία, για να μπορούμε να την πετύχουμε, μας προβάλλει η Εκκλησία μας και ο ίδιος ο Κύριος που είπε ο Πατέρας, ότι η νηστεία, όταν ήρθε ο Κύριος στη γη και πήγε 30 χρόνια και ευαπτίστηκε και έφυγε, πήγε στο Σαρανδάριο χώρο, απλούστατα τι έκανε. Προσευχήθηκε και νήστευσε. Γιατί, για να ετοιμαστεί για τον αγώνα που πρόκειται να κάνει, την αποστολή που τον έστειλε ο πέψαντός του, ο πατέρας του, για να λυτρώσει την ανθρωπότητα από το πνευματικό αμάρτημα και να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Και βλέπουμε χαρακτηριστικά το πώς ακριβώς αντιμετώπισε τον πειρασμό. Εγώ δεν θα μείνω στους δύο πειρασμούς, θα μείνω στον τελευταίο. Ο τελευταίος πειρασμός, εφόσον απέτυχε στους δύο πειρασμούς, ο Κύριος, ο πονηρός τον παίρνει και τον πάει σε ένα όρος και λέει, τα βλέπεις, λέει, αυτά κάτω, τα μεγαλεία της πόλης. Αυτές τις δόξες τις ανθρώπινες θα σε κάνω αρχηγό, λέει, και να τα διοικείς εσύ και να τα απολαύσεις εσύ. Για να το καταφέρεις, λέει, αυτό και να στα δώσω, λέει, αυτά, θέλω ένα πράγμα μόνο, να με προσκυνήσεις. Ο Κύριος την απάντηση, αδέρφια μου, την ξέρουμε ποια ήτανε. Η απάντησή του ήτανε, ο πίσω μου σε έχω Σατανά. Που σημαίνει ότι το παράδειγμα του Κυρίου μας δίνει να καταλάβουμε ότι νίκησε κατά κράτος τον πονηρό, γιατί νήστευσε και προσευχήθηκε. Οπλίστηκε με Πνεύμα Άγιο, γιατί είχε και ανθρώπινη σάρκα, και αντιμετώπισε τον πονηρό. Τον έβαλε στη θέση του. Εμείς θέλουμε να βάλουμε στη θέση πολλά πράγματα. Έχουμε πολλές ατέλειες. Υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας μεγάλη χασμωδία και σε κάθε οικογένεια υπάρχουν αναταραχές. Άραγε έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να κάνουμε μία αρχή, διότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα, απλά ο πονηρός έχει εξουσία στη γη και χώνει τη μύτη του και
και μας φέρνει σε καταστάσεις τέτοιες και στο τέλος χαίρεται που μας έχει εξοκύλει και γελάει από το χώρο που βρίσκεται στην κατάρτια που βρισκόμαστε. Αδέρφια μου, πρέπει να συνέλθουμε και να δούμε ότι ο Κύριος, η προσευχή και η νηστεία που έκανε στο Σαραντάριο Όρο είναι ακριβώς να μιμηθούμε και εμείς. Ο καθένας στο χώρο του πρέπει όσο μπορεί βάσει της εκκλησίας μας με το πνευματικό του πατέρα να νηστεύσει και να προσεύχεται για να είναι έτοιμο πόλεμος, γιατί δεν ξέρει πόσο πονηρός θα τον αντιμετωπίσει και με ποιο τρόπο του στείλει κάποια παγίδα. Οποιαδήποτε παγίδα και να του στείλει και να του στήσει, να είσαστε βέβαιοι, αδέρφια μου, ότι εφόσον έχουμε κάνει την νηστεία και την προσευχή, ο Κύριος είναι κοντά μας, μας δυναμώνει και τα παιδιά του δεν τα αφήνει ποτέ να πάθουν κακό. Αυτό είναι φανερό, είναι αληθινό και έχουμε μέσα από τους πατέρες, από τους πρώτους χριστιανούς τόσα πολλά παραδείγματα. Δεν θα αναφέρουμε πολλά, μόνο ένα, αυτό που είπε και ο πατέρας στο κείμενό του για το αποστολικό κομματάκι εδώ που υπόθηκε, ότι η Αγία Μόνικα πόσο έκλαιγε η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, του Αγίου των Δακρύων. Πόσο έκλαιγε, αλλά έκλαιγε με προσευχή. Πίστευε ότι ο Κύριος σήμερα, αύριο, μεθαύριο δεν έχασε την πίστη της, την ελπίδα της. Και κατάφερε με την προσευχή της να φέρει τα πάνω κάτω. Και αυτό είναι τον Άγιο, αυτό είναι τον άνθρωπο που είχε ξεφύγει και είχε φύγει από τους ανθρώπους και έκανε πράγματα τόσο κακά του πονηρού, να μην αναφέρω, με την προσευχή της κατάφερε και τον έκανε Άγιο και Άγιο το Δακρύο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Άγιος αυτός αξιώθηκε να δει και ένα όραμα. Που πολύ λίγοι Άγιοι έχουν αξιωθεί. Ας το πούμε, για να μαθευτεί και προς τα έξω. Εφόσον δούλεψε για τον Κύριο τόσο πολύ και αφοσιώθηκε, μέσα του ένιωσε τόση μεγάλη χαρά, που σε μία στιγμή δεν κρατήθηκε και λέει, Κύριε, για σένα δούλεψα. Ναι, ήμουν αυτός. Άλλαξα. Έγινα ο άλλος όμως, όπως με ήθελες εσύ. Δεν σου χάλασα χαρτίρι. Κύριε, στον αγώνα μου αυτό που έκανα, αξίωσέ με να σε δω ποιος είσαι, Κύριε, γιατί θέλω να δω ποιος είναι ο Κύριος μου. Να δω τη μορφή σου, Κύριε. Μόνο τη μορφή σου να δω. Το απαιτώ, Κύριε. Και προσευχότανε στο αίτημά του αυτό συνέχεια. Μια μέρα όμως την απάντηση την πήρε από τον ίδιο τον Κύριο. Πώς? Είχε πάει σε κάποιο μέρος παραθαλάσσιο, και όπως κοίταγε εκεί το χώρο, σκεπτότανε πνευματικά φυσικά, βλέπει ένα παιδάκι πολύ μικρό και έπαιζε με ένα κουβαδάκι, όπως συνήθως παίζουν τα παιδάκια στη σαμουδιέ. Και απόρρισε, δεν είδε κανέναν, είδε ερημιά. Σου λέει, το παιδάκι αυτό τι θέλει εκεί και τι κάνει εκεί. Και καθόταν και το έβλεπε ώρες. Απόρρισε, μόνο του κανείς το παιδάκι, για να πάω κοντά, να δω τι γίνεται. Και πάει κοντά και το παρακολουθούσε. Και έξω στην αμμουδιά είχε κάνει ένα λάκκο το παιδάκι, και με το μικρό το κουβαδάκι του έμπαινε το νερό από τη θάλασσα και το έριβε στο λάκκο. Και ξαναπήγαινε, αυτό συνέχεια έκανε, συνέχεια. Και του λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, παιδάκι μου λέει, τι κάνεις εκεί, παππουλή, εγώ από εδώ δεν θα φύγω. Τη θάλασσα όλη αυτή που βλέπεις θα την πάρω και θα την βάλω
στο λαμβάνι που έχω κάνει, λέει εδώ, και τότε θα φύγω, λέει. Δεν γίνεται, παιδί μου. Δεν μπορείς να την πάρεις. Όχι, λέει, θα την πάρω εγώ, όλη η θάλασσα, λέει, και θα την βάλω εδώ. Δεν γίνεται, σου λέω. Μην επιμένεις. Χιλιάδες χρόνια να κάτσεις, λέει εδώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δεν γίνεται. Άμα δεν γίνεται η θάλασσα, που να μην είναι χτίσμα του Θεού, εσύ πώς θέλεις να δεις τον ίδιο τον Θεό. Και ξαφνικά το παιδάκι χάθηκε και πήρε την απάντηση. Γιατί το είπα αυτό, γιατί στον Αγνό Σταυρό που ο Κύριος πήγε για να δείξει στους μαθητές, όπως λέμε, και το τροπάριο ευλογητός, ο Πασόφ του Σαλής, αναδείξας, βλέπουμε ότι έδειξε λίγο τη λάψη, τη θεότητά του, πού, στα πέδινά του. Ήτανε στυλωμένα και ελάμπανε. Μόνο τα υποδήματά του λάψανε λίγο. Και αυτή η μικρή η λάψη στα υποδήματά του, οι μαθητές δεν αντέξανε και πέσανε χάμω. Και βλέπουμε ότι την απάντηση την πήρε ο Άγιος Αυγουστίνος, και να την πάρουμε και εμείς όλοι μας, αδέρφια μου, διότι ο Κύριος είναι πανταχού παρόν και πάντοτε εφραίνεται μέσα στις καρδιές που θέλουν να τον έχουν οδηγό και αρχηγός τους στη ζωή, στα προβλήματα τους. 529. Σε τι συνίσταται η ζωή του αληθινού χριστιανού? Στο να μην έχει τίποτε πιο ακριβό και αγαπημένο η καρδιά του από τον Χριστό, στο να είναι στραμμένη εξ ολοκλήρου προς τον Κύριο, αδιαφορώντας για τα γήινα θέλγυδρα. Ξαναπες το πάλι λίγο, Αλέξη, δεν πειράζει. Σε τι συνίσταται η ζωή του αληθινού χριστιανού? Στο να μην έχει τίποτε πιο ακριβό και αγαπημένο η καρδιά του από τον Χριστό, στο να είναι στραμμένη εξ ολοκλήρου προς τον Κύριο, αδιαφορώντας για τα γήινα θέλγυδρα. Μάλιστα. Ο πατέρας μας λέει ακριβώς ότι, να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, ακριβώς στον Τροϊκό τον πόλεμο, για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που είπε ο πατέρας μας. Βλέπουμε τον Οδυσσέα, εφόσον νικήσανε την Τρία, έφυγε και έφυγε να πάει για την Ιθάκη. Στο ταξίδι θα πέναγε από κάποιο μέρος που ήταν κάποιο νησί γυναικείο που ήταν, ακούγανε στο όνομα Σιρήνες. Και οι Σιρήνες αυτές είχαν τέτοια ψαμωδία, τέτοια φωνή, όποιο καράβι πέρναγε το τραβάγανε κοντά και μετά το βουλιάζανε. Και ο Οδυσσέας ήξερε ότι αυτό θα γινότανε και μπορούσε να πάθει κακό, αλλά είχε όμως και την περιέργεια. Και τι έκανε? Παίρνει όλο το πλήρωμά του στο καράβι μέσα και τους βάζει βαμπάγια και τους βουλώνει, μάλλον με κερί τους βούλωσε, με κερί τους βούλωσε τα αυτιά για να μην ακούνε καθόλου. Αλλά πρωτίστως, προτού να τους βουλώσει τα αυτιά, τους είπε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Και όταν εγώ αρχινάω και φωνάζω, αν κάποιος με ακούσει, δεν θα έρθει να με λύσει ό,τι και να πω. Θα με έχετε δεμένο όμως. Αυτός δεν έβαλε τίποτα στα αυτιά του, απλώς μπήκε στο κατάλι και τον εδέσανε. Τους έβαλε βουλοκαίρι, να το πούμε, στα αυτιά και κουφαθήκανε, δεν ακούγανε καθόλου. Και όταν περάσανε από το νησί αυτό που ήταν οι Σιρήνες και άκουγε ο Οδυσσέας αυτό το όμορφο, σαγηνεύτηκε και δεν μπορούσε να αντισταθεί και φώναζε σαν λυσσασμένος, «Λύστε με!» Ένα κουμαντάρι το καράβι να το πάει εκεί. Το καράβι πήγαινε αλλού, διότι το πλήρωμα δεν άκουγε τις Σιρήνες, διότι είχε βάλει αυτιά. Εδώ στα αυτιά είχε βάλει βουλοκαίρι και τα είχε κλείσει τα αυτιά τους και δεν άκουγε.